Γνωστή από την αρχαιότητα ακόμη, η γεωθερμική ενέργεια πηγάζει κατευθείαν από τα σπλάχνα της γης, προσφέροντας άφθονες ποσότητες για διάφορες χρήσεις όπως το να ζεσταθούμε, να θερμάνουμε θερμοκήπια και να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Η γεωθερμική ενέργεια είναι η φυσική θερμότητα που υπάρχει στο ιστορικό της γης και περιέχεται υπό μορφή νερού, ατμών και ζεστών πετρωμάτων. Έχουμε τριών ειδών γεωθερμικών συστημάτων, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Έχουμε τις χαμηλής ενθαλπίας, όπου είναι μέχρι 90 βαθμούς, είναι τις μέσης ενθαλπίας από 90 μέχρι 150 και τις υψηλής θερμοκρασίας, όπου έχουμε πάνω από 150 βαθμούς. Μια ιδιαίτερη περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας, γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας, είναι η αβαθής γεωθερμία, όπου εκεί έχουμε θερμοκρασίες κάτω από 25 βαθμούς. Είναι οι απλοί υδροφόροι ορίζοντες και τα πετρώματα που υπάρχουν σχεδόν παντού. Ακόμα και εδώ που στεκόμαστε, το βιοκλιματικό κτίριο που φαίνεται από πίσω έχει ένα σύστημα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στην εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο και μάλιστα με αλματώδεις ρυθμούς. Τι ακριβώς είναι οι αντλίες θερμότητας και πού χρησιμεύουν? Αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα που αντλούν θερμότητα από ένα ψυχρό μέσο σε ένα θερμό. Χρησιμεύουν στο να παρέχουν θέρμανση, ψήξη, ζεστό ή κρύο νερό. Κοινές εφαρμογές αποτελούν τα ψυγεία και τα κλιματιστικά. Στο εμπόριο όμως, ως αντλίες θερμότητας θεωρούνται μόνο εκείνες που χρησιμοποιούν ζεστό νερό ως μέσο θέρμανσης. Μπορεί να αντλούν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα αερόψυκτες ή από τη γη γεωθερμικές. Οι γεωθερμικές είναι και οι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας 50-70% και συμβάλλοντας στην έννοια του κτηρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι από φέτος όλα τα δημόσια κτίρια, τα νέα δημόσια κτίρια είναι υποχρεωτικά μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα από το 2019. Τα τελευταία χρόνια Έλληνες επιστήμονες έχουν αναπτύξει καινοτόμα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Μέχρι σήμερα έχουμε αναπτύξει περί τα 15 πρωτότυπα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Όλα χαρακτηρίζονται από βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και τεχνολογική εξειδίκευση, ώστε να στοχεύουν τους επιμέρους κλάδους της αγοράς, δηλαδή σε νέα κτίρια, σε αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμασης ψήξης, σε ανάκτηση θερμότητας και σε ηλιακή ενέργεια. Επίσης, έχουμε επινοήσει νέες μεθόδους σχεδιασμού και παραμέτρων λειτουργίας των γεωθερμικών συστημάτων, ώστε να ελεγχιστοποιείται η ηλεκτρική κατανάλωση και να μεγιστοποιείται το όφελος. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια, ο κανόνας ήταν ο βαθμός απόδοσης των γεωθερμικών αντλίων θερμότητας που διατίθενται στην αγορά να είναι περί το 2,5. Εμείς κατευθύναμε την έρευνα ώστε μεγάλη ευρωπαϊκή βιομηχανία να αναπτύξει μηχανήματα με διπλάσιο βαθμό απόδοσης. Είχαμε λοιπόν σημαντική συμβολή σε εξοικονόμηση ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Άλλες τεχνολογίες που αναπτύξαμε είναι πρωτότυπη μηχανή ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία χαμηλής θερμοκρασίας, καινοτόμες γεωφυσικές μεθόδους και μετρητικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην επιτυχή εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού. Η χρήση της γεωθερμίας επιτυγχάνεται με πηγάδια γεωτρήσεων, τα οποία αντλούν ζεστό νερό από τους υπόγειους υδάτινους ταμιευτήρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η ηλεκτροπαραγωγή ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ηλεκτροπαραγωγή σε χαμηλές θερμοκρασίες, στους 80 με 90 βαθμούς Κελσίου, πραγματοποιείται με μονάδες διαδικού κύκλου. Στις μονάδες αυτές, το γεωθερμικό ρευστό που βγαίνει από τη γη δεν έρχεται σε επαφή με το στρόβιλο, αλλά δίνει τη θερμότητά του μέσω ενός αναλλάκτη θερμότητας του εξατμιστή σε ένα δευτερεύον κύκλωμα. Σε αυτό το δευτερεύον κύκλωμα υπάρχει συνήθως ένα οργανικό μέσο, γι' αυτό ονομάζεται και μονάδα ORC, το οποίο στη συνέχεια κινεί το στρόβιλο κινεί το στρόβιλο, ο οποίος συνδέεται με τη γεννήτρια και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Το χαρακτηριστικό αυτών των οργανικών μέσων είναι ότι εξατμίζονται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από το νερού. Ένα γεωθερμικό σύστημα χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα πεπαλαιωμένο σύστημα ψήξης ή θέρμανσης. Εμείς στην Έδραση, εδώ και 2 χρόνια, έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα γεωθερμίας
με μία αντλία θερμότητας ψύξης θέρμασης ισχύως 55 kW. Η εξοικονόμηση ενέργειας αυτά τα δύο έτη αγγίζει το 80%. Οι καινοτομίες που προέρχονται από την έρευνα των επιστημόνων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκουν σήμερα εφαρμογή σε πολλά επίπεδα. Οι καινοτομίες έχουν ενσωματωθεί σε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που είναι διαθέσιμες στο εμπόριο, καθώς και σε γεωθερμικά συστήματα που παρέχουν θέρμανση ψήξη ζεστό νερό, εξοικονομώντας ενέργεια και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι στα πλαίσια του έργου GroundMed έχουμε αναπτύξει και εγκαταστήσει σε 8 κτίρια της Νοτίου Ευρώπης γεωθερμικά συστήματα καινοτόμα, όπου μετράμε την ενεργειακή τους απόδοση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διακρίσεις που έχουν λάβει έως σήμερα οι Έλληνες επιστήμονες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα έργα Ground Reach και Ground Heat έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης για τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας το βραβείο Energy Globe Award για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το έργο Ground Reach, που έχει τίτλο «Reaching Kyoto Targets by means of a wide introduction of ground-coupled heat pumps in the built environment», υλοποιήθηκε τα έτη 2004-2006 και στα πλαίσια του έργου αυτού διαδώσαμε τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύξαμε την ελληνική αγορά γεωθερμικών αντλίων θερμότητας, ενώ ξεκινήσαμε τη ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο Ground Heat, Ground Couple Heat Pumps of High Technology, υλοποιήθηκε στα έτη 2004-2008 και στα πλαίσια του έργου αυτού διπλασιάσαμε το βαθμό απόδοσης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ενώ αναπτύξαμε τεχνολογία που να στοχεύει σε σημαντικούς κλάδους της αγοράς, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης ορυκτών καυσίμων και η ανάκτηση θερμότητας. Η Ελλάδα, εξηγούν οι ειδικοί, είναι μια χώρα ιδιαίτερα πρικισμένη σε γεωθερμικές πηγές. Θα μπορούσε κάλλιστα έως το 2020 να καλύψει το 20% των ετήσιων αναγκών της ενέργεια, εάν εκμεταλλευόταν τις γεωθερμικές της πηγές, που βρίσκονται διάσπαρτες στον Ηπειρωτικό Κορμό και τα νησιά του Αιγαίου. Μια μεγάλη προσδοκία για μας είναι στην Ελλάδα να αναπτυχθούν εφαρμογές γεωθερμίας στο βαθμό που θα έπρεπε, διότι όπως ήδη έχει αναφερθεί υπάρχει πλούσιο δυναμικό στα νησιά, στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές και θα ήταν πολύ καλό στα επόμενα 10-15 χρόνια να μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές γεωθερμίας που να αξίζουν στο βαθμό που αξίζει στην Ελλάδα. Και επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία είναι να συνεχιστεί η έρευνά μας και να μπορέσουμε να φτάσουμε αντλίες θερμότητες γεωθερμικές που να έχουν απόδοση πολύ πιο μεγάλη από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή, να είναι πάνω από 9-10 το COP, ο βαθμός απόδοσης, που σημαίνει ότι αν και ένα ηλεκτρικό παίρνεις 10 θερμικά, όταν αυτή τη στιγμή αυτό είναι γύρω στο 5. Και επίσης να μπορούμε να κάνουμε ηλεκτροπαραγωγή από χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 80 στους 60-70 βαθμούς, που αυτό δεν έχει μόνο σημασία για τη γεωθερμία, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εφαρμογή ηλιακών π.χ. ή και με φτηνή ενέργεια θερμική, από εργοστάσια και τέτοια, να μπορείς να κάνεις παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.